μπορεί τώρα να βασανίζεται και να κακοπερνάει στο Survivor 4, αλλά κάποτε η Έλενα Κρεμλίδου είχε χαρίσει στιγμές απείρου κάλου στην ελληνική τηλεόραση, φυσικά και αναφερόμαστε στην τότε παρουσία της, το 2019, στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου στο Open, όλα λάθος. Ο παρουσιαστής της εκπομπής, βλέπετε, σήκωσε όρθια την Έλενα Κρεμλίδου για να του κάνει μαθήματα twerking, τα υπόλοιπα έμειναν στην ιστορία. Σε άσχημη κατάσταση το πρόσωπο της Έλενας Κρεμλίδου κατά την παραμονή της στο Survivor. Στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor το Uikly Team που δεν του ξεφεύγει τίποτα και το ξέρετε παρατήρησε πως η Έλενα Κρεμλίδου εκτός από χάλια ψυχολογικά ήταν διαφορετική και εμφανισιακά, συγκεκριμένα, σε κοντινά πλάνα της κάμερας φάνηκε έντονα πως η επιδερμίδα της στο πρόσωπο υποφέρει από ακμή. Εννοείται πως επιστρατεύσαμε τις πηγές μας στον Άγιο Δομήνικο ακόμα και γι' αυτό καθώς σε κάποιους μπορεί να φαίνεται αστείο αλλά είναι θέμα υγείας. Μετά από ένα τηλεφώνημά μας, λοιπόν, ανακαλύψαμε και σας αποκαλύπτουμε στο uikly.gr πως η Έλενα Μαριπόζα Κρεμλίδου αντιμετωπίζει δερματικό πρόβλημα το οποίο της έχει κοστίσει το όμορφο πρόσωπο της. Όπως μας αποκάλυψε ο άνθρωπός μας, το πρόσωπο της έχει σπυράκια, τα οποία και προσπαθεί να αντιμετωπίσει με το θαλασσινό νερό που ξέρουμε πως κάνει καλό στα πάντα, το άγχος, η έλλειψη τροφής και τα σχετικά μπορεί να επιφέρει και τέτοια θέματα τα οποία όμως κανείς δεν γνωρίζει τι διαστάσεις μπορούν να πάρουν μακροχρόνια. Μην ξεχνάμε πως η Ορθούλα Παπαδάκου, η οποία στο παρελθόν συμμετείχε στο παιχνίδι, είχε αναφέρει πως η περίοδο της είχε κοπεί για πολλά χρόνια μετά το τέλος του παιχνιδιού. Να τονίσουμε πως η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και σε περίπτωση επιδείνωσης η παραγωγή θα επέμβει με φαρμακευτική αγωγή και ότι άλλο είναι απαραίτητο. I'm